Ήθελα να σχολιάσω την απόφαση, το πόρισμα του εισαγγελέα, το οποίο βγήκε πριν από λίγη ώρα και εγώ τώρα μου κοινοποιήθηκε, εισαγγελέας Βόλου, το οποίο λέει ότι δεν μπορούσε να κλείσει το θυρόφραγμα. Αυτό που λέμε εδώ και μέρες, ότι δεν μπορούσε να κλείσει για τους λόγους που εξηγεί και βασικά γιατί ερχόμενο το αρδευτικό νερό από τη Γυρτώνη, τώρα δεν έρχεται πια, θα μπορούσε να πλημμυρίσει η περιοχή. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να κλείσει και το πρόβλημα ήταν παρακάτω εκεί που έπρεπε να μπουν δίχτυα από τον οργανισμό λιμένος για να κρατήσουν τα ψάρια. Αυτό λέει και το ουσιαστικά και το πόρισμα. Άρα επιβεβαιώνεστε. Επιβεβαιώνομαι. Ουσιαστικά δικαιώνεται η απόφαση την οποία πήρα να μην κλείσω νωρίτερα το θυρόφραγμα. Το έκλεισα όταν σταμάτησε να έρχεται το αρδευτικό νερό γιατί θα πλημμύρισε η περιοχή. Αυτό ουσιαστικά αυτό λέει το πόρισμα. Σε τι φάση είναι η επιχείρηση τώρα για τα νεκρά ψάρια? Η επιχείρηση αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πάρα πολλά σκάφη που έχουμε έρθει σε σύμβαση και πληρώνονται από την περιφέρεια, που μαζεύουν τα ψάρια μέσα στον παγασιτικό και στο λιμάνι και στα διάφορα σημεία, και αυτή τη στιγμή συλλέγουμε και κατά μήκος του Ξηριά που έχουν, επειδή σταμάτησε το έκλεισε το θυρόφραγμα, έχουν πεθάνει ψάρια κατά μήκος του Ξηριά σε μεγάλο μήκος, οπότε τα μαζεύουμε και αυτά και οδηγούνται στην καύση. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα λήξει. Ήταν ένα πάρα πολύ δυσάρεστο θέμα αυτό και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί. Επειδή η δυσοδεία είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Βόλο, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που να πούμε ότι σε τόσες μέρες? Κοιτάξτε, πιστεύουμε το ρυθμό που μαζεύονται αυτή τη στιγμή, στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουν μαζευτεί. Αυτό ξέρω μέχρι τις πληροφορίες που είχαμε πριν από 10 λεπτά. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες να έρθουν κάποια μηχανήματα από μια εταιρεία που είναι στην Αθήνα να εγκατασταθούν, ίσως και αύριο, τα οποία θα μπαίνουν, αντί να οδηγηθούν στην καύση, μπαίνουν σε αυτό το μεγάλο μηχάνημα που είναι σαν φορτηγό και γίνονται σκόνη. Είναι μια τεχνολογία, περιμένω να τη δω όσον αφορά, αλλά πιστεύω ότι σε μερικές μέρες θα έχουν μαζευτεί.